Καλούμαστε να τα βάλουμε με τον ανίκητο εχθρό της Κυταρίτιδας. Έχω την αίσθηση ότι ο αγώνας αυτός δεν έχει χαθεί και ότι μπορούμε να συντάξουμε τις δυνάμεις μας και να είναι καταμέτωπον η επίθεση. Σύντροφο, συνοδοιπόρ και συμπολεμίστρια, έχω την Κατερίνα Τζιότζη. Πάρα πολύ μου αρέσει η αισιοδοξία σου. Είναι ή δεν είναι η μητέρα όλων των μαχών? Πραγματικά όμως είναι. Δηλαδή, πες μου, ζούμε υπό το καθεστώς του φόβου. Ένας μόνιμος φόβος. Και τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή που μας συμβαίνει? Το αδύναμο φύλλο έπρεπε να υπομειστεί όλη αυτή την κατάρα. Και αυτό. Τη Κυταρίτιδας. 7 στις 8 γυναίκες, εγώ να σου πω. 7 στις 8! Να βρούμε αυτή τη μία για να τη σκοτώσουμε. Πραγματικά. Και γιατί εμείς οι Μεσόγειες δηλαδή να έχουμε αυτό το πρόβλημα και να μην το έχουν εκείνες, οι Σουηδέζες? Κάνουμε λαθάκια. Κάνουμε λαθάκια. Ας τα πούμε ακόμα μια φορά, πώς και γίνει τίποτα, γιατί. Το προλαβαίνουμε πάντως. Το αισιόδοξο είναι αυτό. Ότι έχουμε Μάρτης χρονικό τώρα. Περιθώριο. Ναι, έχουμε. Ο Μάιος και Ιούνιος είναι το πρόβλημα. Τώρα προλαβαίνουμε ακόμα να το σώσουμε. Γι' αυτό πλακωνόμαστε. Γυμναστήρια, διατροφές, κρέμες κτλ. Κτλ. Λοιπόν, θέλω, αν μπορούμε, να διαλευκάνουμε την υπόθεση της Κυταρίτιδας, γιατί επίσης περικλείεται η ιστορία της από μύθους και από λάθη που κάνουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Όπως τα πάντα γύρω μας. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, δεν χρειάζεται νομίζω να εξηγήσουμε τι είναι η Κυταρίτιδα. Οι περισσότερες, καλώς ή κακώς, δυστυχώς την έχουμε πάνω μας. Οπότε πάμε κατευθείαν στο πού ακριβώς τη βρίσκουμε. Μυρί, γλουτί, είναι τα κύρια σημεία που μπορούμε να. Είναι τα πρώτα σημεία στα οποία φαίνεται. Εγώ θα σας έλεγα λίγο στο μπρατσάκι, που εδώ δεν δίνουμε σημασία και εμείς οι γυναίκες δεν το γυμνάζουμε κιόλας. Όπως επίσης και κοιλιά, αλλά ακόμη και στη γάμπα. Γιατί γυμνάζεται αυτό, οπότε, άμα θέλει. Γυμνάζεται, αλλά θέλει λίγη δουλίτσα. Θέλει δουλίτσα. Λίγη παραπάνω. Δουλίτσα, δουλίτσα. Έτσι. Λοιπόν, τα αίτια είναι πάρα πολλά. Και ίσως και γι' αυτό να ισχύει το 7 στα 8. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την κληρονομικότητα, που καλώς ή κακώς από τους γονείς μας κάπου μοιάζουμε και το κληρονομούμε και αυτό. Οπότε η Κυταρίτιδα είναι κληρονομικό, είναι στο DNA μας, το αν θα έχουμε ή όχι. Από εκεί και ύστερα είναι μια σειρά άλλων πραγμάτων που συνήθως τα δημιουργούμε εμείς στον εαυτό μας. Η καθιστική ζωή, το Α και το Ω. Και ειδικά λόγω κρίσης έχουμε σταματήσει και το γυμναστήριο, γενικά τη φυσική δραστηριότητα, και έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ η Κυταρίτιδα. Δηλαδή, γυναίκες που δεν είχαν παλιότερα, παρόλο που είχαν ξεπεράσει τα 30, ήταν σε καλή κατάσταση, πλέον αρχίζουν να δημιουργούν και αυτές. Περίμενε, Κατερίνα, γιατί ή θα έχεις καθιστική ζωή που σημαίνει Κυταρίτιδα, ή θα έχεις ορθοστασία στη δουλειά σου που σημαίνει κρισί. Τι να διαλέξεις τώρα από τα δύο? Δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο, πραγματικά. Νομίζω ότι κερδίζει η Κυταρίτιδα. Νομίζω πως η Κυταρίτιδα όμως φεύγει. Δηλαδή, αν κάνουμε καλή διατροφή, φεύγει. Βελτιώνεται η κατάσταση. Αν κάνουμε καλή διατροφή και έχουμε μία κίνηση, έστω και περπάτημα, μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Οπότε γι' αυτό θα δώσουμε τουλάχιστον κάποιους διατροφικούς κανόνες σήμερα, για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε μέχρι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και αν βάλετε και λίγο την κίνηση στη ζωή σας, νομίζω θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αχ, εκτός από την καθιστική ζωή. Από εκεί και ύστερα σίγουρα είπαμε κληρονομικότητα. Είναι πολλές φορές η διαταραγμένη κυκλοφορία. Είναι διάφορα ορμονικά θέματα. Πολλές γυναίκες έχουν θέμα με το θυροειδή τους και αυτό επηρεάζει πολλές φορές και την Κυταρίτιδά τους. Αλλά κυρίως πολυκυστικές οθήκες, πολυκυστικά θέματα όσον αφορά την. Ναι, πολυκυστικές οθήκες. Οθήκες τα γυναικολογικά τους θέματα. Φυσικά. Και επιβαρύνει πάρα πολύ την όλη κατάσταση. Και από εκεί και ύστερα οι συνήθειές μας. Κακή διατροφή, πολύ πρόχειρο και γρήγορο φαγητό απ' έξω, το πιο βασικό. Συν είπαμε, φυσική δραστηριότητα, το ότι σταματάμε κατευθείαν βλάπτει. Κακές συνήθειες όπως η καφεΐνη, όπως πολύ αλκοόλ και σε μεγάλες ποσότητες και συχνά. Σκέφτομαι τώρα, ξέρεις τι σκέφτομαι, μήπως να πάμε τον εχθρό καλύτερα. Όχι. Πολλά τα προβλήματα. Απλά οι επιβαρυντικοί παράγοντες όντως είναι πολύ. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τα νικήσουμε όλα αυτά. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή. Μπορούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στη διατροφή πρώτα απ' όλα. Αυξήστε το νεράκι. Έχουμε πει ότι ακόμη και στην επιδερμίδα, ακόμη και στο δέρμα, όταν την καλύτερη κρέμα να χρησιμοποιήσω, όταν δεν πίνω νερό, φαίνεται. Στην Κυταρίτιδα είναι σωτήριο το νεράκι. Δηλαδή, θέλουμε σίγουρα 1,5 λίτρο την ημέρα, μοιρασμένο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και όχι κατά τη διάρκεια των γευμάτων, για να είναι ενυδατωμένο το σώμα. Όταν είναι ενυδατωμένο, φαίνεται πολύ καλύτερη και η επιδερμίδα μας. Και άρα, θέλουμε στρατηγική σημασία στη θέση. Δίπλα στην τουαλέτα. Όχι, το συνηθίζει ο οργανισμός. Στην αρχή γίνεται αυτό. Στην πορεία όμως δεν έχουμε πρόβλημα, το ρυθμίζουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε όσο γίνεται τα. Α, τα έχουμε και σε, έχουμε και καρτελίτσα. Ναι. Αποφεύγουμε τα αναψυκτικά και τους πολλούς καφέδες. Τα αναψυκτικά κατηγορηματικά. Γιατί ειδικά όταν έχουμε αναψυκτικά, συνήθως δεν πίνουμε νερό. Και σίγουρα το ανθρακικό δεν είναι σύμμαχος. Είναι σύμμαχος της Κυταρίτιδας, όχι δικός μας. Όσον αφορά την καφέινη, να κάνουμε μια παρένθεση. Αν δείτε όλα τα προϊόντα, όλες τις κρεμούλες, ειδικά που είναι για την Κυταρίτιδα, έχουν καφέινη μέσα. Που όντως ισχύει ότι είναι διαγερτικός και άγγειο διασταλωτικός παράγοντας η καφέινη. Αλλά όχι όταν. Αλλά όχι οι πολλοί καφέδες όταν τους πίνουμε. Α, δηλαδή, άλλο το συστατικό που χρησιμοποιούν είναι κρεμούλες και άλλο οι πολλοί καφέδες που είναι καθημερινά στη διατροφή μας. Μειωμένη πρόσληψη αλκοόλ.
Όταν έχω το αλκοόλ καθημερινά στη διατροφή μου, προκαλεί πρηξίματα, προκαλεί κατακρατήσεις και ειδικά το καλοκαίρι που ακούω πολλούς να λένε πίνω μπύρα, οπότε δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ. Ακόμη και αυτό προκαλεί πρόβλημα, γιατί μας στέλνει πολύ συχνά στην τουαλέτα, αλλά αυτό σημαίνει ότι διώχνει η υγρά, αυτή η συχνή διούρηση λόγω της μπύρας, είναι κακό για την κυταρίτιδά μας και για το σώμα μας. Γιατί διώχνει πολλά από τα υγρά που πίνουμε. Αν προέρχεται από μπύρα, γιατί ακριβώς. Αν προέρχεται από νερό, δεν υπάρχει είναι πρόβλημα. Καλό. Όχι. Σημαίνει ότι ακριβώς διώχνει και κατακρατήσεις, διώχνει υγρά που ήταν φυλακισμένα στο σώμα μας. Μάλιστα. Καθημερινή χρήση φρούτων και λαχανικών. Πολλές φυτικές ίνες, πολλές βιταμίνες για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ πιο λαμπερό και υγιές δέρμα και φυσικά να έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στην κυταρίτιδά μας. Κάθε μέρα λοιπόν οπωσδήποτε 5 μερίδες, δηλαδή χυμό, και θα δώσουμε για κάποιες οδηγίες στο τέλος για κάποιο μίξερ ίσως, έξυπνες λύσεις για να παίρνουμε καθημερινά μεγάλη ποικιλία. Οι περισσότεροι μου τρώνε ένα μήλο ή μία μπανάνα, κολλάνε σε ένα φρούτο και αυτό δεν μπορεί να τους βοηθήσει. Θέλουμε ποικιλία στα φρούτα και στα λαχανικά μας. Αν γίνει κάποια συντονισμένη προσπάθεια από ένα ειδικό προϊόν, από όλες αυτές τις συμβουλές που μας δίνει η Κατερίνα και ενδεχομένως από λίγο τοπικό μασάζ, νομίζω χρειάζονται όλες αυτές οι πολύ επεμβατικές μέθοδοι, γιατί φαντάζομαι ότι στις εποχές που διανύουμε, ναι, φυσικά είναι πολύ ωραία ιδέα να πάμε να κάνουμε μεσοθεραπεία ή ωραιότατα μασάζ στο πόδι που μπορεί να κοστίζει στην ευρεία 30-40 ευρώ, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε αυτά τα χρήματα για κάποιον άλλο σκοπό. Εφόσον φυσικά μας περισσεύουν, πάμε και το κάνουμε, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι όταν δεν έχουμε όλη αυτή την ευχέρεια την οικονομική. Άρα λίγο επιτόπιο μασάζ με ένα καλό σφουγγάρι φυσικό. Με σκληρή τρίχα, να προκαλέσει υπηρεμία και με κανένα από αυτά τα ωραία τα προϊόντα. Κυκλοφορούν στο εμπόριο πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι είναι κακή κυκλοφορία, είναι κακή αιμάτωση. Άρα, όντως, αν το βοηθήσουμε κι εμείς και αν προσέξουμε λίγο τη διατροφή μας και περπατάμε, εννοείται ότι με αυτά τα τρία πολύ εύκολα πράγματα και ανέξοδα, θα έλεγα εγώ, μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, νομίζω ότι τώρα εντελώς κομπογιανίτικο είναι αυτό που θα σας πω. Αλλά είχα διαβάσει ένα περιοδικό εξαιτίας της άλλης μου ιδιότητας, επειδή είμαι beauty editor σε περιοδικό, που σημαίνει ότι μήνος ολόκληρος έχω δαπανίσει διαβάζοντας για την κυταρίτιδα, αλλά από την άποψη της κοσμετολογίας αυτή τη φορά. Αλλά αυτά βρουν συνδυαστικά και γι' αυτό το συζητάμε τώρα. Υπάρχουν κρέμες οι οποίες κατά τόπο μετά από συνεννόηση με το γιατρό σας μπορείτε να τις εφαρμόσετε. Νομίζω ότι μία κρέμα από αυτές είναι η κρέμα που κυκλοφορεί στο εμπόριο, βέβαια για ιατρικό θέμα, για τις αιμορροίδες. Γιατί προκαλεί υπερεμία στο συγκεκριμένο σημείο. Εδώ με πιάνεις λίγο διάβαστη, δεν το ήξερα. Όχι, συγγνώμη, δεν προκαλεί υπερεμία, συγγνώμη, το αντίθετο προκαλεί. Αλλά διώχνει τη φλεγμονή, και λέω υπερεμία, το αντίθετο. Κάνει πολύ καλό λοιπόν τοπικά αν το βάλεις σε εκείνο το σημείο. Σίγουρα το συνδυαστικό είναι το καλύτερο, δεν το συζητώ καν. Ναι, δεν είπαμε πώς θα λένε, μάρκες για ευνόητους λόγους. Άλλο. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, μειωμένη πρόσληψη λίπους και κυρίως του ζωικού. Είμαστε λίγο κρατοφάγοι. Και ειδικά οι Ελληνίδες το έχουμε, επειδή μαγειρεύουμε για το σπίτι, συνήθως για τους άντρες πολύ κρέας, το καταναλώνουμε κι εμείς. Δεν θέλουμε ζωικό λίπος σε μεγάλες ποσότητες, θέλουμε καλά λιπαρά οξέα. Ναι στο ψάρι δηλαδή, ναι στο σολομό ή στα καλά λιπαρά οξέα που έχουν ξηροί καρποί, όχι κρέας καθημερινά και τα κρέατα να επιλέγουμε τα άλοιπα. Κοτοπουλάκι και σίγουρα να φέρουμε το λίπος, το ορατό λίπος τουλάχιστον από τα κρέατά μας. Θα μας βοηθήσει πολύ περισσότερο στο να έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Μειωμένο αλάτι. Συνηθίζουμε να είμαστε λίγο στα πατατάκια, στα γαριδάκια, δηλαδή σε πολύ αλμυρά τρόφιμα, στα πολύ αλμυρά τυριά, γιατί κυφέται ένα πολύ ωραίο προϊόν με πολύ ασβέστιο, αλλά είναι αλμυρό προϊόν και σίγουρα προκαλεί και αυτό κατακρατήσεις. Οπότε το αλάτι, ειδικά στην κυταρίτιδα, γιατί επιδεινώνει πολύ τις κατακρατήσεις, άρα και τον φλοιό πορτοκαλιού που λέμε. Φλοιό πορτοκαλιού φοβερός. Εφιάλτης. Εφιάλτης, πραγματικά. Ερώτηση, ποια λαχανικά είναι πλούσια σε αλάτι από μόνο τους. Θα το δούμε και στην πορεία που έχω και μια σύσταση στο τέλος για κάποια φρούτα και λαχανικά, οπότε θα τα αναφέρουμε και εκεί. Το θέμα είναι το αλάτι που βάζουμε περισσότερο και το κρυμμένο αλάτι στα τρόφιμα. Φρούτα και λαχανικά μπορούμε να τα βάζουμε σχεδόν ολάφοβα, αλλά αλάτι, ας πούμε, υπάρχει και στη φρυγανιά, υπάρχει παντού. Οπότε θέλουμε να μειώσουμε τουλάχιστον το ορατό, το επιπλέον αλάτι που βάζουμε εμείς στη διατροφή μας. Και παρένθεση, θα σας πει ένα στο μη ραφιναρισμένο. Το αλάτι το οποίο έχει πολύ περισσότερα μέταλλα, που είναι στο μήλο συνήθως, και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε πολύ πιο εύκολα στην κουζίνα μας και μας δίνει και πολύ περισσότερα μέταλλα. Μας δίνει 70, το άλλο μας δίνει 2. Είναι καλύτερο το μη ραφιναρισμένο καθημερινά στο σπίτι μας. Μείωση πρόσληψης απλών ζαχάρων, δηλαδή θέλουμε υδατάνθρακες σύνθετους ψωμί ολικής άλεσης, κρίθινα παξιμάδια, το ριζάκι μπορεί να είναι το καστανό. Όπως επίσης και το ζυμαρικό, θα είναι καλύτερο να βάλουμε στην κουζίνα μας τα ζυμαρικά ολικής άλεσης. Όλες οι εταιρείες πλέον έχουν βγάλει, δεν είναι ανάγκη να είμαστε σε βιολογικά προϊόντα, γιατί παλιά αυτή ήταν η δικαιολογία, ότι είναι ακριβά. Και δεν αλλάζει και η γεύση, νομίζω. Ίσα-ίσα, εγώ θα λέγω ότι είναι πολύ καλύτερη. Ωραία.
και μας κρατάει για χορτά τους για πολύ περισσότερο χρόνο. Άρα μπορούμε να φάμε μικρότερη ποσότητα και σίγουρα βοηθούν και το μεταβολισμό μας. Mm-hmm. Οπότε είναι πολλά τα ωφέλη από το συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά το βάλτε κίνηση στη ζωή μας, δεν θα το συζητήσουμε από εκεί ξεκινήσαμε. Έστω ένα περπάτημα, αν μπορούμε να μην χρησιμοποιούμε τόσο το αυτοκίνητο όσο κινούμαστε, τόσο βοηθούμε τις συγκεκριμένες περιοχές να αποβάλουν, να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα και να μην έχουμε τόσο έντονη την κυταρίτιδά μας. Σφίγγει και η επιδερμίδα. Πολλές φορές μπερδεύουμε την επιδερμική χαλάρωση με την κυταρίτιδα. Mm-hmm. Αν καταφέρουμε να σφίξουμε λίγο τη συγκεκριμένη περιοχή, είτε με σκισούλες, είτε έστω με μια απλή φυσική δραστηριότητα, είναι κατευθείαν σίγουρο το αποτέλεσμα ότι θα μειωθεί κατά πολύ η κυταρίτιδά μας. Και να περάσουμε και σε κάποια έξυπνα διατροφικά tips, κάποια τροφιμάκια τα οποία έχουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σέλινο, κρεμμύδια, σπαράγγια όπως και το πεπόνι είναι φυσικά διουρητικά. Δηλαδή έχουν την ιδιότητα να διώχνουν πολλά υγρά, ειδικά το φυλακισμένο νερό που είναι στο σώμα και επιδεινώνει πολύ την κυταρίτιδά μας. Σέλινο, κρεμμύδι, σπαράγγι. Και το πεπόνι επίσης. Και πεπόνι. Θα κρατήσω τα τρία πρώτα, το σέλινο, το κρεμμύδι και τα σπαράγγια. Οι περισσότεροι παραπονιούνται για το πώς θα τα βάλουμε στη διατροφή μας. Σέλινο μπαίνει και το κρεμμύδι μπαίνει. Θα σας προσθέσω και τον μπρόκολο, το οποίο επίσης είναι πολύ ωραίο τρόφιμο με πολύ λίγες θερμίδες. Δεν το συνηθίζουμε, το θεωρούμε λίγο δύσκολο στην κουζίνα μας. Απλά έχει αποτοξινωτικές ιδιότητες. Σύντοτε έχει αντεξιδωτικές ουσίες. Άρα, μπρόκολο. Αν τα βράσουμε λοιπόν όλα αυτά μαζί και τα κάνουμε έτσι μια ωραία σουπίτσα, μπορεί να γίνει μια βελουτέ σούπα. Οπότε με το υγρό το οποίο έχει μείνει, κρατάμε και τα θρεπτικά συστατικά που έχουν αποβληθεί, τις λεγόμενες υδατοδιαλυτές βιταμίνες. Αν τα κάνουμε λοιπόν μια βελουτέ σούπα, είναι μια πολύ ωραία και έξυπνη λύση για βραδινό. Μπορούμε να προσθέσουμε και καρότο που μας βοηθάει και στο μαύρισμά μας και βελτιώνει λίγο και την όψη. Δεν φεύγει η κυταρίτιδα, αλλά όταν φαίνεται πιο μαυρισμένο το σώμα, η αλήθεια είναι ότι. Του κορεδεύουμε δηλαδή. Τρίκ! Έτσι! Και ειδικά αυτό αν συνδυαστεί με δύο κρίθινα. Όχι ακριβώς. Έχει άλλες βιταμίνες που βοηθούν και αυτές πολύ. Αν λοιπόν βάλουμε και δύο κρίθινα παξιμάδια με τη σουπίτσα και λίγο τυρί ή κασέρι, κατευθείαν έχουμε ένα τέλειο βραδινό. Γλιτώνουμε τα λιπαρά που θα παίρνουμε από ένα τόστ ή από οτιδήποτε άλλο και έχουμε ένα ωραίο πρακτικό βραδινό που θα βοηθήσει πάρα πολύ στην κυταρίτιδά μας. Και γρήγορο. Έχω υπόψη ένα ακόμη ένα τρίκ να προτείνω στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριές μας. Ένα σύντροφο που να κάνει τα στραβά μάτια. Α, το καλύτερο. Σωτήριο. Δηλαδή, άμα παντρευτείς, βγεις, περιβάλλεσαι από ανθρώπους που δεν τους νοιάζει, βρε παιδάκι μου, δεν έχεις κυταρίτιδα, γιατί όλα είναι στο μυαλό. Και μερικά είναι και στο μάτι, βέβαια, κακά τα ψέματα. Στην παραλία θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, στην παραλία μπουργκα. Ναι. Ολόσωμο. Όχι, έχω και άλλη πρόταση. Ψάρω το φέκο στολί στην παραλία. Και μια και καλή, γιατί στο Λος Άντζελες που το κάνουν για να κάνουν σκι. Θα το κάνουμε σκι, λέω. Κατερίνα, θα την κάνω την σουπίτσα σου. Μετά, αφού τα βράζεις, τα αλέθεις και στο μπλέντερ λίγο για να γίνει βελουτέ. Θα φέρουμε λίγο νεράκι και το κάνουμε βελουτέ. Είναι πιο ωραίο και πιο χορταστικό. Ναι, την προτιμώ τη σούπα όμως λίγο νερουλή, έχω την εντύπωση. Η βελουτέ έχω την εντύπωση ότι είναι πιο φαγητό, κατάλαβες. Ναι, η σουπίτσα σου δίνει την αίσθηση ότι πίνεις νερό. Χορταίνει είναι πιο πολύ η βελουτέ. Σύντο ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τρώνε με τα σπαράγγια που ανέφερε ή τον μπρόκολο. Αν βάλω και καρότο, καλύπτω γεύση. Πώς κάνουμε στα παιδάκια ναι. Που καλύπτουμε κάποια στιγμή ας πούμε, με πατάτα ή με καρότο κάτι για να τους ταΐσουμε κάτι που κατάλαβα. Δεν τρώνε. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και σε κάποιες γυναίκες. Άρα μπορούμε να το φάνε πιο εύκολα. Εντάξει λοιπόν, θα τα κάνουμε όλα αυτά και θα τα ξαναπούμε. Ναι. Έτσι. Πολύ ευχαρίστω. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως και θα τα ξαναπούμε για να δούμε και για τα αποτελέσματα φυσικά. Και κάτι τελευταίο, απλά κάποια φρουτάκια. Αβοκάντο όπως και κόκκινα φρούτα, μούρα κτλ. Μπορούν να γίνουν ένα ωραίο μίξερ. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε σούπα με τα λαχανικά ή μίξερ φρούτων κάθε απόγευμα και κατευθείαν θα δούμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την κυταρίτιδά μας. Την όψη φλοιού πορτοκαλιού θα τη λέμε. Για να απολαγούμε από αυτήν. Αυτή που ξέρετε ποια είναι θα τη λέμε, όπως τον Χάρι Πότερ. Δεν θα λέμε το όνομά της. Αυτή που ξέρετε ποια είναι. You know who. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.